Θέλω να καλημερίσω. Κάθε χρόνο ξεκινάμε μαζί και την ευχαριστώ θερμά γιατί είναι μια άλλη φωνή η οποία δίνει μια άλλη διάσταση στα πράγματα. Νομικός, δημοσιογράφος, πολιτικός. Καλημέρα, Λιάννα. Καλημέρα. Καλημέρα, καλή αρχή. Μου το επέτρεψε εσύ να σε λέω, Λιάννα. Θα μπορούσα να πω, κυρία Κανέλη, καλημέρα σας. Έχω διαβάσει. Μην το συζητά, δεν είναι εκεί το ζήτημα. Το ξέρω. Από ό,τι βλέπω, κέφια έχετε. Είχες πει. Με μερακλείδικα τραγούδια ξεκινήσατε και τέτοια. Κοίταξε, Λιάννα μου, είναι 22, έτσι. Είναι 21 Αυγούστου. Έχουμε άλλα δυο. Άλλο ένα Σαββατοκύριακο. Καλό από καλό καιρό το έχει επιβάλει αυτό, γιατί όλοι λέγανε καλό χειμώνα με 40 βαθμούς. Δεν θα το ξεχάσω. Και κάθε φορά ξεκινάμε μαζί. Γιατί? Γιατί αυτή η χρονιά, και το έχει πει, είναι κοινωνική, εθνικά θέματα, πολιτική. Και διάβασα και το ριζοσπάστη με προσοχή, που βάζει 3 ερωτήματα σε ό,τι αφορά τις παρακολουθήσεις. Και το πάει παρακάτω το θέμα. Βασικά ερωτήματα, σελίδα 8 της πολιτικής, που μάλλον θα τα φέρει στη Βουλή. Ξεκινάμε με Ερντογάν. Ξεκινάμε με Ερντογάν, γιατί το έχεις πει. Πριν ξεκινήσουμε με Ερντογάν, θα κρατηθώ από την πρώτη σου κουβέντα. Ναι. Ότι είμαι μια άλλη φωνή. Δεν είμαι μια άλλη φωνή μόνη μου. Είναι μια άλλη φωνή του ΚΚΕ. Μάλιστα. Και μια και αρχίζεις από το σοβαρό θέμα των παρακολουθήσεων, ναι, των επισυνάψεων, των υποκλοπών, λέγαμε παλιά. Ναι. Εντάξει, τώρα το έχουμε. Στον κλέψαμε τις λέξεις. Ούτως ή άλλως η δουλειά έχει γίνει απασχόληση. Γιατί να μην γίνουν και υποκλοπές, επισυνάψεις και παρακολουθήσεις. Δεν έχουμε αφήσει τίποτε όρθιο, ούτε στις λέξεις δεν έχουμε αφήσει τίποτε όρθιο. Και αυτό του μου αρέσει που το λέμε και πρόοδο, συνάμα. Ειλικρινά στο λέω. Λοιπόν, είναι το ΚΚΕ μια διαφορετική φωνή. Ναι. Και πολύ φοβάμαι ότι στη Βουλή, ναι, ό,τι και να κάνει ο Κουτσούμπας, δεν πρόκειται να αφαιθεί από τα μίντια ειδικά να ακουστεί η θέση του ΚΚΕ. Και ποια είναι η θέση? Σε αυτό κατηγορηματικά. Διάβασα. Άξε, στο ριζοσπάστη. Μία μεριά έχεις. Λιάννα. Όχι. Διάβασα. Κάτσε, πάμε σε πρακτικά πράγματα. Πάμε. Εσύ. Πάμε. Εσύ μπορεί να το δείχνεις. Εσύ μπορεί να το δείχνεις. Όμως αυτό δεν σημαίνει τίποτα. Και δεν αρκεί. Και στο λέω γενικά. Για τον κόσμο για να ενημερωθεί. Εμείς έχουμε ένα ολόκληρο κόμμα. Το ΚΚΕ. Το, ναι, οποίο είναι θύμα παρακολουθήσεων του τηλεφωνικού του κέντρου από το 16. Από το 16. Έρχεται ένας πολιτικός αρχηγός τώρα, ναι, και γίνεται ο θάνατος της Αλεπούς. Όταν εμείς φωνάζαμε από το 16 μέχρι σήμερα, με την τελευταία απόπειρα πριν από μερικούς μήνες, μάλιστα, δεν κουνιότανε φίλο. Όταν λέμε δεν κουνιότανε φίλο, έχουμε χαρτιά στα χέρια μας και απαντήσεις. Τη μία ήταν από άγνωστο, την άλλη ήταν από τον εξωτερικό. Θα πάνε στη Βουλή αυτά. Κάτι. Θα πάνε στη Βουλή, θα τα δούμε. Αυτά θα τα δείτε στη Βουλή, αλλά ποιος θα τα παρακολουθήσει. Να σου πω τι θα συμβεί. Τι? Έχουμε μία κυβέρνηση που έχει ένα πρώην κνήτη υπουργό δημόσιας τάξης. Έχουμε μία αντιπολίτευση που έχει ένα πρώην κνήτη αρχηγό. Και θα μαζευτούν οι πρώην κνήτες να σκοτώνονται για κάποιον που δεν ήταν πρώην κνήτης και τους πραγματικούς κνήτες και τους πραγματικούς κομμουνιστές που πραγματικά παρακολουθούνται συστηματικά ως κόμμα επί 5 χρόνια, 6 χρόνια, δεν πρόκειται να γίνει τίποτα. Το 16 τι περιμένανε να ακούσουν από εσάς? Λοιπόν, ένα λεπτό, το 16, Λιάννα μου, το 16, το 16 τι περιμένανε να ακούσουν από εσάς? Τι φοβόταν από εσάς? Εμένα θα ρωτήσεις, γιατί τι φοβόντουσαν από τον Ανδρουλάκη? Και τι φοβόντουσαν από το Φούφουτο και από το Μουμούτο? Μάλιστα. Εδώ υπάρχουν αποδείξεις, ναι, και δηλωμένες, ναι, ότι οι Αμερικάνοι παρακολουθούσαν χρόνια τη Μέρκελ. Μάλιστα. Τι συζητάμε τώρα? Άρα που πάμε? Οι πάντες ακούνε τους πάντες. Πρόσεξε όμως, έχουμε μια κοινή γνώμη η οποία είναι εξοικειωμένη με τον Big Brother. Είναι εξοικειωμένοι με τις καμερούλες μέσα στα σπίτια και μέσα στα κρεβάτια. Είμαστε εξοικειωμένοι με την αντίληψη ότι άμα ανοίξεις οποιοδήποτε site θα δεις πώς πολλούνται υλικά ηχογραφήσεων, υλικά παρακολουθήσεων, κρυφές κάμερες. Εντάξει, τα παλιά τα χρόνια γινόταν για το κέρατο αυτές οι διαφημίσεις. Σήμερα δεν γίνονται για αυτά και δεν γίνονται για την προσωπική ζωή. Γίνονται για να μπεις μέσα στο σύστημα της μείωσης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Και καπάκι σε αυτά. Έρχεται η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία, Γιώργο. Η οποία? Και έρχεται η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία με τις οδηγίες. Ναι. Η οποία τι έχει κάνει? Αυτό που μέχρι χθες ήταν σκάνδαλο είναι νομιμοποιημένο και κυρίως καλυμμένο πίσω από μία, θα σου έλεγα, τσιτωμένη επίσημη φράση. Ναι. Την οποία, αν παρακολουθήσεις τις δηλώσεις της μειοψηφίας της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων, θα τρομάξεις. Η έννοια της επίκλησης του εθνικού λόγου. Λοιπόν, εσύ και εγώ και ο Φούφουτος αύριο το πρωί, ο Δημητριάδης, ο Κοντολέων, από την εποχή του Τόμπρα μέχρι σήμερα, μπορείς να χαρακτηρίσεις εθνικό λόγο ό,τι σου καπνίζει.
Εθνικός λόγος μπορεί να είναι και η ψυχική διαταραχή που προξενείται από την απομόνωση και τη μοναξιά της πανδημίας ενός πολιτικού. Φτάσαμε δηλαδή στο να μιλάμε για τον εθνικό λόγο και από εκεί που είχαμε καμιά εκατοστή παρακολουθήσεις με άδεια εισαγγελέα το χρόνο, ναι. Τώρα με άδεια του εισαγγελέα, με κάλυψη της ευρωπαϊκής νομοθεσίας, έχουμε 100 την ημέρα. Σε... 100 την ημέρα. Σε άκουσα, σε είδα στην ΕΡΤ να λες, στο κρατικό κανάλι, να λες ότι βαλιτσάκια κυκλοφορούν με την άδεια της Ευρώπης, δηλαδή μπορεί κάποιος να αγοράσει βαλιτσάκι και να κάνει ό,τι θέλει. Μα δεν απαγορεύεται η εμπορία. Σήμερα, αν ανοίξετε τις εφημερίδες, ναι. θα δείτε ότι αυτό το περίφημο Predator, ναι. αυτός ο πυρευτής που λέγεται, ναι. έτσι, ναι. πολύ άγριο πράγμα, του έχουν δώσει και ένα όνομα απολύτως κατάλληλο, έτσι, ένα αρπακτικό είναι. Ναι. Λοιπόν, αυτό το πράγμα πουλιέται νόμιμα. Δεν πουλιέται παράνομα, Χριστιανέ μου. Όποιος έχει λοιπόν λεφτά, και λεφτά εννοώ, τι να σου πω, ξέρω εγώ, να νοικιάζει μια σουίτα και να κάνει πολυτελή τουρισμό και να βγάζουμε λεφτά στην Ελλάδα, πληρώνοντας 20 χιλιάρικα την ημέρα. Ανοίγοντας σαμπάνια στη Μύκονο των 50 χιλιάδων. Κερνώντας το σύμπαν, κάνοντας ιδιωτικά πάρτι, γεμίζοντας τη χώρα με το χρήμα, το κλεμμένο χρήμα από όλο τον κόσμο, το οποίο πέφτει αφιδώς εδώ για να μπορέσει να φάει ο εργάτης, σου λένε εδώ πέρα, και ο εργαζόμενος στον τουρισμό. Αυτοί μπορούν να αγοράσουν βαλιτζάκια για να παρακολουθούν από τη γυναίκα τους με τον ανταγωνιστή τους. Από πότε ισχύει αυτό, από πότε υπάρχει αυτό, Λιάννα? Τι θες να σου πω τώρα, το κλασικό ελληνικό? Ναι. Από τότε που υπάρχει η κάθε μορφή καινούργιας τεχνολογίας. Μάλιστα. Δηλαδή, εσύ περιμένεις να σου απαντήσω πολιτικά και ιδεολογικά από πότε υπάρχουν ματάκηδες, οτακουστές και ρουφιάνοι. Μάλιστα. Μάλιστα. Στη χώρα των δοσυλλόγων. Είπες ότι επί Top FM. Με την κουκούλα. Τα παλιά τα χρόνια έχεις κουκούλα, παιδί μου, εδώ. Κουκούλα, το καταλαβαίνεις. Φάραγανε μια μαύρη κουκούλα, σαν την Κουκλουτς Κλάν, και λέγανε αυτό. Είπες ότι όταν ήσουν στο Top FM, οι κασέτες του Τόμπρα πηγαίναν στην Ομόνια. Τότε δεν υπήρχαν τα μέσα που υπάρχουν σήμερα για να διαδοθεί. Ναι. Και ο κόσμος πριν ενδιαφέρθηκε για την ομολογία του Τόμπρα, είχε πάρει τις κασέτες από την εκπομπή και τις πουλούσε στην Ομόνια. Πίστευτο. Για να αποδειχτούν. Απίστευτο. Εκείνα τα χρόνια, όλα αυτά που μοιάζανε με αποκαλυπτικό ή άλλο, ναι. ρεπορτάζ, θέλω να σας εξηγήσω κάτι. Ελάτε. Όταν μία τάξη κυβερνάει σε ολόκληρο τον κόσμο, ναι. και αυτή είναι η αστική τάξη, στο δυτικό πολιτισμό, όπως λέτε, τις περισσότερες χώρες. Είτε αναγκαστεί να βγάλει φασίστες για να ενισχυθεί, βγάλει τα μαύρα τη σκυλιά. Είτε αναγκαστεί να βγάλει απολυταρχικές φυσιογνωμίες. Είτε αναγκαστεί ή της αρέσει πολύ να στηρίζει τύπους σαν τον Γκουαϊδό, που μετά σαν τον Μπολσονάρου, μετά σαν τον Ερντογάν, μετά σαν τον έναν, μετά σαν τον άλλον. Είτε στηρίζει Ζελένσκι με αφορμή τον πόλεμο, γιατί ναι. τον έχει στηρίξει πολύ πιο πριν και στα πραξικοποιήματα και στις. Αναλύσει τη διάφορε που δεν έχει αφήσει κομμουνιστή για κομμουνιστή και μετά πήρε και όλα τα υπόλοιπα κόμματα και τα έχει απαγορεύσει. Και έρχεται και σου λέει ότι εσύ θα πεινάσει και θα πληρώσει το φυσικό αέριο μέχρι ξεπαγιάσματο. Τι θα σου πω δηλαδή, ότι η Ευρωπαϊκή Ερώτημα. Ευρωπαϊκή είναι να καθόμαστε το καλοκαίρι να πλέκουμε πουλόβερ για το Γερμανό που θα κρυώσει. Πάμε τώρα παρακάτω. Δηλαδή, ρωτώ. Αυτή είναι η Ευρωπαϊκή Αλληλεγγύη που ακούω καμιά φορά να τη λέτε έτσι τόσο αφιδόλευτα, λες και είναι κάτι πραγματικό και ουσιαστικό. Λιάννα. Την ώρα που προαναγγέλλεται την έξοδο από τα μνημόνια, τι θα καταπλέξω εγώ πουλόβερ για το Γερμανό που θα ξεπαγιάσει? Λιάννα, μου κάνετε. Εγώ δεν έχω ψηφίσει μνημόνιο και το ξέρεις πάρα πολύ καλά. Ούτε σήκωσα το χεράκι μου στη Βουλή, ούτε εσύ, και το ξέρουμε πολύ καλά. Πάμε παρακάτω. Θα βάλετε δεκαετία πίσω, δηλαδή από την εποχή που είχατε ντοκουμέντα, όπως μας λέτε, και όπως λέει ο Ριζοσπάστης σήμερα, έγινε και απόπειρα, λέει εδώ. Είχε δρομολογηθεί από το 16, όπως είπε, η αγορά ενός συστήματος με λογισμικό που παρέχει μεγαλύτερες δυνατότητες παρακολούθησης Viber, Messenger, WhatsApp κλπ. Για τις ανάγκες της ΕΕΠ και της ελληνικής αστυνομίας. Αυτά που γράφω ο Ριζοσπάστης θα τα φέρετε στη Βουλή. Λίγο κάπου. Εγώ έχω δώσει άδεια και στην ΑΔΑΕ το δικό μου το τηλέφωνο, το οποίο πάρθηκε από εισβολή στο σπίτι μου, όπως θυμάσαι καλά, το 2013. Το θυμάμαι. Και το οποίο βρέθηκε στα χέρια στρατιώτη της ΕΛΔΙΚ. Έτσι, Έχω κάνει μηνύσεις. Εντάξει, και... έχουν προχωρήσει οι μηνύσεις μου όσο έχει προχωρήσει η γραβάτα στους περπατώντας αυτή τη στιγμή. Μάλιστα. Τώρα. Τόσο πολύ έχουν προχωρήσει οι μηνύσεις. Θα βρεθεί άκρη, Λιάννα, σε αυτή την ιστορία για να το κλείσουμε? Η άκρη είναι μία. Ποια? Είναι πολιτική άκρη. Δηλαδή. Πολιτική άκρη. Αν δεν αλλάξει το σύστημα, ναι. και αν δεν αποκτήσει ο λαός έλεγχο. Πάνω, όχι μόνο σε αυτές τις υπηρεσίες, αλλά σε όλα,
Ο χειμώνας εκτός από φτώχεια θα έχει πληστηριασμούς. Θα έχει. Εσείς πιστεύετε ότι επειδή βγήκαμε, ή επειδή είπε ο κύριος Μητσοτάκης ότι βγήκαμε από την επιτήρηση την αυστηρή, θα φάμε με χρυσά κουτάλια το χειμώνα? Όχι απλώς δεν θα φάμε με χρυσά κουτάλια το χειμώνα. Θα δυσκολευτούμε να τον βγάλουμε πέρα. Είναι δύσκολος ο χειμώνας, Λιάννα. Την ώρα και τη στιγμή. Είναι δύσκολος. Την ώρα που μιλάμε αυτή τη στιγμή υπάρχουν τα εξής πράγματα και στο μεγάλο κάδρο και στο μικρό. Πάμε. Υπάρχει τοξικό αέριο που άρχισε να χρησιμοποιείται στον πόλεμο στη Ρωσία, στην Ουκρανία. Τοξικό αέριο. Μπήκαμε σε τέτοιες φάσεις. Στην Ιαπωνία σηκώνουν πυράβλους και είναι έτοιμοι να χτυπηθούν και στην άλλη άκρη της γης. Αρχίζουν και λείπουν είδη βασικής ανάγκης, όχι επειδή λείπουν μόνο, αλλά επειδή οι τιμές έχουν φτάσει στον ουρανό και δεν μπορείς να τις κυνηγάς. Δεν μπορείς με ντρόουν να πιάσεις το στάρι. Μάλιστα. Τη τιμή του. Δεν γίνεται. Πώς να σου το πω. Οι πληστηριασμοί που μιλάμε έχουν ξεκινήσει και συνεχίζονται. Ούτε ξέρω πόσα σπίτια βγαίνουν στο σφυρί την ημέρα. Η σταθερή εργασία έχει καταντήσει να είναι κάτι σαν λαχείο και να είναι και καλοπληρωμένη. Ό,τι αύξηση και να πάρει, θα την εξανεμίσει ο πληθωρισμός. Υπάρχει θέμα πληθωρισμού και τεράστιο. Την ίδια ώρα δεν ξέρουν πού να βάλουν τα λεφτά. Η κολοσσή της ενέργειας, η κολοσσή των πλοίων, η κολοσσή της τροφικής αλυσίδας, η κολοσσή του πετρελαίου, η κολοσσή του φυσικού αερίου. Συνειδητοποιούμε που στον κόρακα πάμε και πιάνουν και μία κουβέντα δημόσια όλοι τους και φωνάζει το κουκουέ ότι δεν είναι δυνατόν να το λες αυτό. Βρε, πάνω στην επέτειο της Χιροσίμα και του Ναγκασάκη ανοίξανε συζητήσεις πιο πριν και πιο μετά για την πιθανότητα Τρίτου Παγκοσμίου Πυρηνικού Πολέμου. Λες και μιλάμε για το αν θα πάμε ταξίδι στη Μήλο ή όχι και αν θα ταξιδέψουμε στη Ζάκυνθο ή όχι. Λοιπόν, δηλαδή η κουβέντα για τον όλεθρο έχει γίνει καθημερινή συνήθεια συζήτηση η οποία ξεπερνάει τις δυνάμεις των ανθρώπων. Πες μου, ποιος φοιτητής μπορεί να πάει με 500 και 450 ευρώ ενίκιο να σπουδάσει δεν που βγαίνει. Πέτυχε τον Αύγουστο και δεν βγαίνει, δεν βγαίνει, μην το συζητάς, το ζώο το ξέρω πού εγώ. Πού θα πάει, παιδί μου, πάρα πού πολύ θα καλά. Πάει. Λοιπόν, Γιάννα, βάζεις κοινωνικά θέματα και τα βάζεις με έναν τρόπο που έχουν μεγάλη κοινωνική απτότητα. Και τώρα για τους πρόσφυγες, για τη συμφωνία που έχει υπογράψει, επισήρησε υπογραφική συμφωνία. Που λέει της Ευρώπης, σε ό,τι αφορά τα καθεμάτια της Ευρώπης με την Τουρκία. Που λέει τι? Που λέει. Θα σας δίνουμε λεφτά, να τους κρατάτε εκεί, οι εγκρίσεις θα δίνονται εκεί, μπλα 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 μπλα. Και ο ΣΥΡΙΖΑ. Είναι ο ΣΥΡΙΖΑ που είχε τον καμένο και έλεγε: μην κουνηθείτε καλά, θα σας στείλω στρατιές προσφύγων. Από την Ιδωμένη φτάσαμε στην Ισίδα. Η Τουρκία παραμένει σταθερή στις διεκδικήσεις της. Σωστά. Οι Έλληνες παραμένουν ανυποψίαστοι πεντατεκτενόμενα από κάτω. Έχουμε γίνει μια απέραντη βάση και ενώ γινόμαστε απέραντη βάση, ενώ βασιζόμαστε σε συμμαχίες τύπου Ισραήλ, όλοι αυτοί μαζί με τους Τούρκους, μέσα στο ΝΑΤΟ και μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στείλουν μια χαρά παιχνίδια. Μια τελευταία κουβέντα. Επίσης ενδιαφέρουν τα οικονομικά. Πάμε. Η οποία είναι ανατριχιαστική. Πάμε. Μιλάμε για μέτρα που παίρνουν εναντίον της Ρωσίας. Της καπιταλιστικής Ρωσίας, στην ενδοκαπιταλιστική αντίθεση και σε έναν καπιταλιστικό πόλεμο που γίνεται αυτή τη στιγμή. Γιατί γίνεται για το χρήμα και από τη μία πλευρά και από την άλλη. Σε αυτή την κατάσταση που φτιάχνει δράματα παντού, ναι, στην Αφρική, στην Ασία, ναι, κτλ., ναι, μέσα στα μέτρα αυτά που τα πληρώνεις εσύ και εγώ και όλος ο κόσμος στην Ευρώπη πανάκριβα, σήμερα διάβαζα ότι... και νομίζω ότι αυτοί που ασχολούνται με την οικονομία πολύ θα συγκινηθούν βαθιά. Για πάμε. Ότι το δεκαετές ρωσικό ομόλογο, εμπάργκο ξεμπάργκο, διαπραγματεύεται στην Αμερικάνικη αγορά αντί για 19 cents στα 36. Είναι η διπλή μορφή του καπιταλισμού. Πολύ σωστά το πες. Όχι, αγάπη μου, μια διπλή χαρά μορφή καπιταλισμού. Καθίστε να κλαίτε και να φτιάχνετε ουκρανική παροικία ναυτικών στον Πειραιά. Την ώρα που παραμένουν εγκλωβισμένα ελληνικά πληρώματα. Και στον Περσικό και οπουδήποτε αλλού. Τα κρατάω. Αυτή αυτά. Είναι η διαφορά. Είμαι τους ναυτεργάτες ή με αυτούς που τους αδιαφορούν για αυτούς. Τα κρατώ. Είμαι τους αργάτες ή με αυτούς που τους χρησιμοποιούν στον πόλεμο. Τα κρατώ αυτά. Εμένα ο συγχωρεμένος ο πατέρας μου, καπετάνιος, χαίρεστη μου, έλεγε: χωρίς ναυτικό το αυτή βαπόρι δεν πάει η Γιάννα. Και η γραμμή του κουκουέ είναι πατριωτική, είναι γραμμή που σώζει τον τόπο και δεν επικαλείται το σοσιαλιστικό, το κοινωνικό κράτος. Είναι σοσιαλιστικά και κομμουνιστικά το κράτος ο λαός. Γιάννα, σε ευχαριστώ θερμά. Καλημέρα, καλή επιτυχία, καλή χρονιά και ελπίζω. Θερμότατα σε ευχαριστώ. Αίματα. Εμένα η δικιά μου θέση είναι στήριξη κοινωνίας, εθνική πολιτική στα
θέματά μας με την Τουρκία και από εκεί και πέρα προχωράμε δυνατά με την κοινωνία. Και καλή σου μέρα. Και η είναι στηρίξτε κουκουέ για να μην πάτε άκλαφτοι. Για μένα δεν υπάρχει αριστερή και δεξιά τσέπη και κεντρώα τσέπη. Υπάρχει ο Έλληνας που αγωνίζεται. Αυτό είναι το λάθος σου. Το ίδιο λέμε, αλλά το λέμε αλλιώς. Αν υπάρχει αριστερή και δεξιά τσέπη, είσαι χωρίς τσέπη. Εγώ φοράω κόκκινη γραβάτα σήμερα και σε ευχαριστώ θερμά. Να είσαι καλά, Λιάνα μου. Καλημέρα. Καλημέρα. Γεια χαρά.